Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για μερικά πράγματα που αφορούν ενέργεια ή ακόμα και αν θέλετε μεταλλεία. Δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί. Ο χρυσός που βρίσκεται στη Θράκη είναι χρυσόσκονη. Είναι 0,5 γραμμάρια τον τόνο. Αυτό δεν έχει καμία αξία. Έχει γίνει αξία μόνο και μόνο λόγω χρηματιστηρίου. Δεν είναι αληθινά χρυσορυχία και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να υπάρχει εξόρυξη χρυσού με κυάνωση. Βλέπετε, αυτό είναι το δικό μας το θέμα. Προς το παρόν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αξιοποίηση σπάνιων γεών, γιατί κάνει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την κυάνωση. Αντιθέτως όμως, πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ζεόλιθο που βρίσκεται. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, βοηθάει και τους αγρότες, βοηθάει και την κτηνοτροφία, βοηθάει και τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια κατανάλωση για τον άνθρωπο όσο αφορά τον ζεόλιθο, γιατί λειτουργεί στην ουσία σαν μικρό φίλτρο, το οποίο είναι πέτρωμα, δεν είναι μετάλλευμα, κατά συνέπεια είναι κατευθείαν σαν να παίρνετε μάρμαρο. Αυτή η σκόνη, το μάρμαρο μετατρέπεται λόγω κοκομετρίας σε πολύ μικρή ποσότητα και με μικρή διάμετρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε γενικότερα πράγματα που βοηθούν την Ελλάδα να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Τα πετρώματα είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε το μάρμαρο εδώ και αιώνες. Λοιπόν, άρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.